συνεχίζουμε με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Φουτώνει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Φουτώνει, παιδιά. Εδώ, είναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτοί που φαίνονται σοβαροί δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Και αυτοί που φαίνονται κακοί δεν είναι. Νομίζω ότι λες για μας. Αρκεί να μην είσαι σοβαροφανής σε αυτή τη ζωή. Έχουμε την Τζόρτζια. Μίλησε λοιπόν στην Ελένη Μουστάκη και τι δεν είπε. Πολύ αποκαλυπτική έχω η Τζόρτζια Γεωργίου, η οποία είναι στην εκπομπή της Μάριον Μιχελιδάκη στο Open. Και μας μιλάει και για το μέλλον ή μη μέλλον της εκπομπής. Θα δούμε τι μας αποκαλύπτει. Η αλλά οποία ήταν στο Star. Ναι, ήταν πρωινό. Εδώ θέλω να εστιάσουμε. Με την Παπίλα και πιο πριν, με Καραβάτου και Κρατερό. Και είχε κερδίσει και το Dancing with the Stars, έτσι, αν πέρσι. Πάμε και αυτό, το έχω ξεχάσει. Δεν το ξεχνάς αυτό. Λοιπόν, περισσότερο το έχουν ξεχάσει, είναι η αλήθεια. Αφήνει μια ξεκάθαρη αιχμή για το περσινό πρωινό του Star και θέλω να το σχολιάσουμε μετά μαζί όλοι. Άμα θέλουμε. Θέλουμε. Πώς δεν θέλουμε. Μέρα μεσημέρι με τη Μάριον. Συνεχίζεται. Πώς είναι η φετινή σεζόν, Τζόρτζια? Μέχρι τώρα κυλάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι μας έπιανε η καρδιά μας κατά διαστήματα όταν ακούγαμε διάφορα ότι θα κοπεί η εκπομπή, αν θα συνεχιστεί, αν θα φύγει κόσμος, ποιος θα έρθει και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί, να φτάσει τέλος Ιούνιου, αν δεν κάνω λάθος, και να πάμε για καλοκαίρι. Έχετε ενημέρωση αν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν? Όχι. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Φαντάζομαι πρώτα θα ενημερωθεί ο άνθρωπος που πρέπει, εννοώ τη Μάριον, και ακολούθως θα το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι γίνεται συνήθως από ό,τι ξέρω. Θα ήθελες, Τζόρτζια, να παραμείνεις στην ίδια εκπομπή? Δεν ξέρω αν θα υπάρχει η ίδια εκπομπή. Δηλαδή, αν υπάρχει, το συζητάμε και βλέπουμε πώς θα είναι. Καλό είναι να υπάρχουν εκπομπές. Αλλά όταν βλέπεις τι έχει προηγηθεί σε σχέση με όλα αυτά που έχουν ακουστεί, κάπου νομίζω ότι το ψυχανεμίζεσαι κι εσύ ότι μάλλον θα τελειώσει, μάλλον θα κλείσει ο κύκλος την ημερομηνία που μας έχουν δώσει. Τζόρτζια, εσύ έχεις κάποιο συμβόλαιο διαιτές, δηλαδή ξέρεις ότι θα μείνεις στο Open όπως και να έχει? Όχι, με σύμβαση δουλεύω πάντα. Ενός έτους, δηλαδή δεν ξέρεις μετά. Με την εκπομπή πάω. Ναι. Δηλαδή, ένα έτος, όσο πάει η εκπομπή και μετά βλέπουμε. Γιατί ξέρεις τι θέλω και εγώ να αποφασίζω, αν θέλω να συνεχίσω. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει όλο αυτό ότι είναι αν σε θέλουν. Όχι, είναι αν θέλω κι εγώ. Εσύ θέλεις εδώ στο Open, σε αυτό το project ή σε κάποιο άλλο? Είμαι ανοιχτή. Θέλω όπου είναι, εκεί που θα με κάνει να περνάω καλά. Γιατί είναι πάνω-πάνω στη λίστα μου. Θέλω να είμαι χαρούμενη. Η φετινή σεζόν πώς ήταν σαν κλίμα? Γενικά στο γραφείο είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ότι όταν μια εκπομπή δεν κάνει καλά νούμερα, ίσως μπορεί κάποιες φορές να υπάρξει μια περαιτέρω πίεση, ένταση, ώστε να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Εσύ πώς το έπαιρνες το θέμα με τα νούμερα? Ήταν κάτι που σε άγχωνε, σε στεναχωρούσε? Δεν ξέρω αν πρέπει να απασχολεί εμάς αυτό το κομμάτι. Είναι οι άνθρωποι στις θέσεις που είναι και φαντάζομαι ότι αυτοί καλούνται ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουν όποια διορθωτική κίνηση πρέπει να γίνει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μια εκπομπή είναι σαν μηχανές, αλλά μην ακούστε με την κακή έννοια μηχανές. Ναι. Ότι είμαστε όλοι ο καθένας τροχός μιας άμαξας που συμβάλλει στο να γίνει καλύτερη μια εκπομπή. Οπότε ας ασχοληθεί με τα νούμερα αυτούς που πρέπει να ασχοληθεί. Κάποιες συνεργασίες σου παλιότερα έχουν σταματήσει και κάπως ξαφνικά. Πέρσι, θα σου το πω πολύ ειλικρινά. Αν έλειπαν 2-3 άτομα που δεν θα έπρεπε να είναι στην ομάδα, πιστεύω ότι θα ήταν η τέλεια η ομάδα. Ως προς τους παρουσιαστές, που και εκείνη η τελευταία στιγμή έμαθαν ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω τους ξένεις αυτό. Ενώ. Ναι. Δεν ξέρω αν τους ξένεις εννοείς, που έμαθαν ότι δεν θα είναι. Ναι, πώς είχαν συνηθίσει κάπως αλλιώς πριν. Ναι. Θέλω να πω, ήταν η πρώτη τους επαφή, ναι. Οπότε μπορεί και να πιστεύουν ότι έτσι είναι η τηλεόραση. Δεν ξέρω. Πώς σου φαίνεται η εκπομπή της Ελίνας Παπίλα που είχατε συνεργαστεί και πέρσι? Θα σου πω, έρχομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί νιώθω ότι αν είναι να μιλήσω, θέλω να πω αλήθειες. Αν πω αλήθειες, μπορεί να φέρω ανθρώπους σε δύσκολη θέση, οπότε προτιμώ να μην μιλήσω καθόλου. Άλλη συνεργασία αγαπημένη σου, νομίζω ήταν και η Κατερίνα Καραβάτου. Την βλέπεις εκείνη φέτος? Ναι. Είναι το guilty pleasure μου το My Style Rocks. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μιλάει αυτό το κορίτσι πολύ, είναι και πολύ όμορφη. Ναι, και έχει πάντα και χαρακτήρα η Τζόρτζια, πάντα μιλάει γενικότερα. Στα προσωπικά και τα δικά της για το χαρακτήρα της και τα επαγγελματικά της, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Δεν είναι αν θέλω να με κρατήσουν μόνο, είναι αν θέλω να παραμείνω και εγώ, γιατί επιλέγω στη δουλειά μου να περνάω καλά και για μένα αυτό είναι πάνω-πάνω στη δική μου. Μπορεί κάποιος άλλος να ήταν τα χρήματα, η δημοσιότητα.
Το να είναι παρουσιαστής και να μην είναι, δεν ξέρω, το να έχει κάτι παραπάνω. Για αυτήν αυτό είναι το σημαντικό, εγώ το κρατάω. Γιατί θεωρώ ότι τη χαρακτηρίζει αυτή η απάντηση. Ναι. Πάμε να δούμε όμως τους υπόλοιπους. Το αντίθετο θα ήταν η τοπαθές, συγγνώμη κιόλας. Ναι, αλλά δυνατή... συνηθίζεται αυτό ναι. να λέγεται σε συνεργάτες εκπομπών. Η πιο δυνατή της ατάκα είναι αυτό ότι δεν θέλω να σχολιάσω... Την Ελίνα Παπίλα. Την Ελίνα, γιατί θα πω αλήθειες και δεν θέλω να στεναχωρήσω. Παιδιά, δεν θέλει να έχει σχέση με την Ελίνα Παπίλα. Ναι, και λογικά η Ελίνα αυτό. Παπίλα είναι ένα από τα δύο δεν με τρία άτομα εγώ, που αν έλειπαν από την εκπομπή πέρσι θα ήταν όλα καλά. Εγώ το λέω έτσι όπως τα καταλαβαίνω. Μπορεί να στεναχωρώ την Ελίνα. Όχι, είπε η κοπέλα ότι αν έλειπαν 2-3 άτομα από την ομάδα θα ήταν η τέλεια ομάδα. Και έρχεται η επόμενη ερώτηση που λέει: δεν θέλω να μιλήσω για την Ελίνα Παπίλα και την εκπομπή της, γιατί θα πρέπει να πω αλήθειες και αν πω αλήθειες θα στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους. Αν την κάνεις την εξίσωση τηλεοπτικά, μέσα στα 2-3 άτομα που θα έπρεπε να λείπουν πέρσι είναι και η Ελίνα Παπίλα. Γιατί μπορεί να πεις: δεν θέλω να μιλήσω για την εκπομπή, αλλά η Ελίνα, επειδή έχουμε συνεργαστεί, όλοι μιλάμε για τους προηγούμενους και τους. Ναι. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα που πέρασα πολύ καλά μαζί της, αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, θεωρώ ότι της ταιριάζει, όπως λένε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, για τη Σοφία Λιμπέρτη, π.χ., σου λέω. Εδώ τώρα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε η κοπέλα ότι αν έλειπε η Ελίνα Παπίλα, όλα θα ήταν καλύτερα. Όταν για την καραβά του λέει ότι εγώ μια χαρά βλέπω το My Style Rocks και για την Παπίλα δεν απαντάει καθόλου. Η θέση είναι. Είχαν πολύ καλή σχέση με την Κατερίνα και υπάρχει και ένα παρασκήνιο εδώ που έχει να κάνει με την αποχώρηση τη Τζόρτζια Γεωργίου πέρσι από το Star και για την ακρίβεια ήταν απομάκρυνση. Γιατί μου είχαν πει εμένα ότι τη το είχαν πει ενώ ήταν ένα κορίτσι του Star, θέλω να σα πω. Δηλαδή την αγαπούσαν. Έτσι ένιωθε και η ίδια στο χρόνια Star. Εκεί. Ναι, και ήταν και χρόνια εκεί. Τη το είπαν στην τελευταία εκπομπή απλά σε ένα break. Ότι ξέρει. Δεν συνεχίζουμε. Εντάξει, κάπως πρέπει να το πείσω. Στο break. Δεν ξέρω τώρα. Σας λέω, ήταν λίγο άκομψο. Το πώς απομακρύνθηκε από το Star ήταν άκομψο. Εντάξει, είναι ένα κορίτσι από αυτά που λέμε εμείς στο χώρο ότι πάντα θα έχουν δουλειά. Γιατί έχει δώσει τις εξετάσεις της και τις έχει περάσει με επιτυχία. Και είναι και πολύ δουλευταρού, δηλαδή, για να το πω έτσι λαϊκά. Και ψυχανεμίζεται ότι φέτος η εκπομπή, κάπως ο κύκλος θα κλείσει. Ναι, και έχει γίνει προφανώς κάτι άλλο. Όχι, δεν το νιώθει. Ομ, λέει ότι υπάρχει θέμα πίσω. Δεν είναι τα νούμερα. Ναι, και δεν είναι αυτό το κλίμα. Πρώτα θα ενημερωθεί η παρουσιάστρια, έτσι πάει και μετά είναι εμείς. Είναι πολύ σωστή ως προς το τυπικό της υπόθεσης και μιλάει ως ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε ένα σταθμό και ακολουθεί την ιεραρχία. Όμως ως εργαζόμενη και ως μια κοπέλα η οποία αποφάσισε αυτή τη στιγμή που είχε ένα μικρόφωνο και μία συνάδελφο, την Ελένη Μουστάκη, να πει αλήθειες. Και είπε ότι υπάρχει ένα περίεργο κλίμα πίσω, έχουν γίνει πράγματα και προφανώς αναφέρεται και σε δύο αποχωρήσεις και σε διάφορα θέματα που έχουν συζητηθεί ότι υπάρχει μια ένταση. Δεν ξέρω αν είναι τα νούμερα ή αν είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, το περιγράφει αυτό το κλίμα και το θεωρεί πια ότι όταν υπάρχει όλο αυτό, μην περιμένετε ότι η εκπομπή θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν. Και εδώ έρχομαι εδώ και δένω και σας λέω ότι επισήμως δεν έχει κληθεί η κυρία Μιχελιδάκη από τον κύριο Λάτσιο προκειμένου να συζητήσουν. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η πρόθεση να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Δεν είναι μέσα στην τριάδα. Έχει όμως συμβόλαιο η Μάριον. Η Μάριον έχει το συμβόλαιό της ως Μάριον Μιχελιδάκη, η οποία ανήκει στο δυναμικό του σταθμού. Μάλιστα. Η εκπομπή που κάνει όμως δεν είναι μία από τις εκπομπές που επιθυμεί ο σταθμός να συνεχιστούν του χρόνου. Θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες, να συζητήσει πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πλαίσιο της συνεργασίας εκ νέου. Οι ίδιοι, όταν τη συναντούν οι δημοσιογράφοι έξω από το στούντιο, αρνείται να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και έχει ενημερώσει και το σταθμό ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό για να απαντήσω και στους δημοσιογράφους. Δεν έχω κάτι να πω.